όταν με ρώτησε η πρόεδρος... Εργάζεται στη μέση εκπαίδευση. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Οδός ανθρώπου», «Δωρητή σώματος», «Μέσα θάλασσα», «Του έρωτα και του έρωτα», «Στην ανθισμένη ματαιότητα του κόσμου». Ποιήματά του έχουν συμπεριληφθεί σε διάφορες ανθολογίες. Έχει δημοσιεύσει μελέτες, λογοτεχνικά και επιστημονικά περιοδικά, «Διαβάζω», «Η λέξη», «Αντιευκτήριο», «Νέα παιδεία», Μανδραγόρας, επιστημονική σκέψη, καθώς και κριτικές βιβλίων σε εφημερίδες, η Καθημερινή, η Αυγή, η Εφημερίδα και σε περιοδικά. Πολλές από τις κριτικές του έχουν εκδοθεί σε δύο τόμους με τίτλο «Επιπτερίγων βιβλίων» 1995. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 δίδαξε δραματική ποιήση στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ επί σιγά ετών δίδασκε λογοτεχνία σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Παρακαλείτε τον κύριο Σκουβαράς να πάρει τον λόγο. Από όσα μου καταλόγησε η συνάδελφος που παρουσιάζει την... Θα ξεχάσετε το διδάκτορο, το καθηγητής επισκέπτης, το ποιητής, το κριτικός όλα. Θα κρατήσετε το πολυτιμότερο. Είμαι Καλαματιανός από επιλογή, δηλαδή δύο φορές Καλαματιανός. Διάλεξα πριν 35 χρόνια να παντρευτώ Καλαματιανιά και αυτό το καυχόμαι περισσότερο από όλα τα άλλα. Και νιώθω διπλά συγκινημένος, αφού διπλά Καλαματιανός, πρώτον διότι παρουσιάζω έναν από τους σημαντικότερους ποιητές που έχουμε. Και η σεμνότητα, ξέρετε, σήμερα είναι ελάττωμα. Έχει αυτό το μεγάλο ελάττωμα, ο αγαπητός μας φίλης. Και το δεύτερο, γιατί για πρώτη φορά μιλάω στην πόλη που αγαπάω, είμαι, τη ζω και οι δικοί μου άνθρωποι είναι εδώ πέρα. Και τις έβαφε Ρώση ποιήματα. Η Καλαμάτα, στην Καλαμάτα κλάματα στο δίστομο μαχαίρια, η Καλαμάτα που ξέρει και από κλάματα και από μαλάματα, πρωτοπορούσε και πρωτοπορεί. Γιορτάζεται επέτειο της Επανάστασης, λογάρι, σωστά, δύο μέρες πριν την 25η Μαρτίου, όταν απελευθερώθηκε. Και την ημέρα της ποίησης σήμερα, τρεις μέρες πριν από την ημέρα της ποίησης. Και τρεις είναι λίγο, διότι η Καλαμάτα δεν ζει μόνο τρεις μέρες, 18, 19, 20, 21 που είναι, αλλά όλο τον χρόνο. Είναι μια πόλη με τις ομορφιές της που το ζήν ποιητικός είναι καθεστώς. Το λέω για να, αν υπάρχουν και μη Καλαματιανοί, να ξέρουν ποιοι είμαστε. Γιατί έτσι κι αλλιώς ποίηση και επανάσταση είναι το ίδιο. Οι επαναστάτες είναι ανήσυχοι για το μέλλον, οι εραστές είναι ανήσυχοι για το παρελθόν, οι ποιητές επομίζονται και τα δύο. Σας συγχαίρω διπλά που επιλέξατε να τιμήσετε τη μέρα της ποιήσης ένα τόσο σημαντικό ποιητή. Η λέξη Νεμέτσκα είναι η πρώτη λέξη που καταθέτει στην τράπεζα του Αγίου Πνεύματος για την είσοδό του στο ναό της ποιήσεως. Πίσω από αυτήν στοιχίζει όλη την ποιητική σοδειά, 50 και πλέον χρόνων. Είναι το όνομα του εμβληματικού βουνού που στέκει αγέροχο απέναντι από το γενέθλιο χώρο του, τον Άγιο Κοσμά Κογονίου Υπήρου. Έχει σχήμα πυραμίδας και με τη μέθοδο της ανεστραμμένης πυραμίδος, θα σας εξηγήσουν οι φιλόλογοι, δηλαδή από τη δάση, θα ήθελα και εγώ να αρχίσω τις ευχαριστίες μου προς εσάς. Από εσάς τη δάση, το πολυπληθές ακροατήριο. Μην ξενίζεστε που λέω πολυπληθές. Μπορεί η Γιώτα η Αργυροπούλου, που έχει δει στην Αθήνα εκδηλώσεις, να μην συγκεντρωνόμαστε πάνω από 20. Συνεπώς, είναι πυκνό. Γιατί χωρίς εσάς, πρεμιέρα δεν γίνεται. Τιμόμενα πρόσωπα, αλλά και τιμητές είσαστε εσείς. Εξ
Εξάλλου, η ποιήση ανήκει περισσότερο σε αυτούς που την έχουν ανάγκη παρά σε εκείνους που τη γράφουν. Και υπάρχει ωραιότερο από το να είσαι αναγκεμένος από την ποιήση που είναι βάρος αθανασίας στην καρδιά του ανθρώπου. Και φυσικά μετά από εσάς και στους συντελεστές που κάνουν πολλά πράγματα και τα μαθαίνουμε και λυπούμαστε που δεν είμαστε εδώ να τα χαιρόμεθα όλους. Σε καιρούς μάλιστα αποξίωσης των ψυχικών αναγκών, η πυκνή παρουσία σας λειτουργεί διπλά παραμυθητικά. Στη Ρωσία εθεωρείται ο τίτλος τιμής και γένειας το να γνωρίζεις έναν ποιητή. Εμείς εδώ 28 αιώνες ούτε γνωρίζουμε πολύ καλά, ούτε τριμάμε όσο πρέπει τους ποιητές. Η Καλαμάτα εξαιρείται, απόδειξη. Πριν 9 χρόνια, Θαρό είχε τιμήσει πάλι τον Τάσο Πορφύρη. Είναι προς δόξα της. Γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω όλους, τον καθέναν χωριστά. Νοερά, διαχειραψίας. Πάρε τη λέξη μου, δώσε μου τη λέξη σου. Λέει, πάρε το χέρι μου, δώσ' μου τη λέξη σου, λέει ένας άλλος ποιητής. Η δε επιλογή σας, τη βρίσκω πολύ εύστοχη, που έχει στην πόλη μας πολιούχο εκπρόσωπη παπαντή και μια δεύτερη, τη Μαρία Πολυδούρη, με τη μεγάλη ποιητική παράδοση. Και επέλεξε το ποιητή Τάσο Πορφύρη, που έχει και αυτούς δεσμούς πλέον με την Καλαμάτα, εξ Αγχιστίας. Ο γιος του Μιχάλης, λαμπρός μουσικός, με το Χαρούλη, Γιάννη Χαρούλη, στη Γερμανία τώρα κάνει περιοδίες, είναι παντεμένος με την Νίκη Νικολακέα. Αλλά ο Τάσος Πορφύρης είναι και συνάμα φίλος του Δημήτρη Παπαδίτσα, ενός σημαντικού πολιτιητή που έχει τιμήσει την πόλη μας, είχε εργαστεί ως γιατρός και σε σχέση του μάλιστα, λέει τη θεωρεί δεύτερη του πατρίδα. Να τονίσω ότι και η καταγωγή της Δημουλά, τη γονής της, είναι από εδώ, δεν ξέρω πόσο είναι ευρύτερα γνωστό. Άπτομε της ευκαιρίας. Το σώμα μας, 70% νερό, και τσιγκουνευόμαστε τα δάκρυα, γράφει ο Τάσος Πορφύρης. Και εγώ δεν θα τσιγκουνευτώ απόψε τα λόγια για έναν ποιητή και ας προσκλούσω στην πασίγνωστη σεμνότητά του να μιλήσω σε διαπασόν για μια ποιήση ψαλτήρι της φύσεως, της συντροφικότητας, του άφθαρτου των πραγμάτων και των αξιών. Από κουβαράς, ας γίνω λίγο κουβαρτάς, αλλά και πάλι δεν θα υπερακοντήσω την αξιοσύνη της ποιήσης του. Δημόσια τον είχα δεξιωθεί πριν 10 χρόνια στην εφημερίδα Καθημερινή με αυτό το ανεπανάληπτη σειρά διηγημάτων του που είχε γράψει στη Δωτάκρια. Τώρα θεωρώ τίτλο τιμή μου και εγώ που τον γνωρίζω από κοντά. Λίγα για το σύνολο της ποιήσης του. Και με φως και με φύση και με θάνατο και με έρωτα ακαταπάυστος. Σε αυτό το καλβικό σημειωτικό τετράγωνα ήθελα να καδράρω τα 4 βασικά θέματα της ποίησης του Τάσου Πορφύρη και να δώσω το στίγμα του με 2 στίχους επίσης ως μότο του Σεφέρη. Το ποίημα μην το καταποντίζεις στα βαθιά πλατάνια. Θρέψε το με το χώμα και τα βράχια που έχεις. Τα περισσότερα σκάψε στον ίδιο τόπο να τα βρεις. 50 χρόνια τώρα ο Τάσος Πορφύρης κάβει με το κοπίδι και το καλέμι το νταμάρι της πίσες, εκβραχίζοντας πέτρες από την Εμέρσκα, όχι για να λιθοβολεί τους εχθρούς του, αλλά για να χτίσει τα ποίηματά του να μπέκουν στις επαναλαμβανόμενες επιδρομές των εποχών. Αλφαριάζοντας στέρεα με μαστοριά τις λέξεις αλλεπάλλες ξερολιθιές με το αίμα και το χώμα του τόπου του. Στέρεες ξεροληθιές, άριστος παιχνίδιος του παραδοσιακού όσο και του ελεύθερου στίχου. Στέρεες όσες εκείνες των νησιών ή της ημάνης που αριθμούν χιλιετίες. Όχι για να μην θέλει μόνο το λιγοστό χώμα, αλλά ως σχολείο και μνημείο αισθητικής ριζημιάς, από κούπη παραμυθίας. Ο τείχος από ξεροληθιά δεν είναι μνημείο λαϊκής αρχιτεκτονικής μονάχα. Είναι και ένας τρόπος να κρατιέσαι όρθιος. Συγκομιδή ολάκερης ζωής κεφαλοποιεί και συστεγάζει υπό τον τίτλο της πρώτης του συλλογής Νεβέσκα το 61. Έθεσε υπό τη σκέπτης το σύνολο της ποιητικής παραγωγής και των 8 συλλογών. Τις ακούσατε προηγουμένως.
υψώνοντάς τη σε σημεία του και δεν την υπέστειλε ποτέ ούτε στον ύπνο του. Τάπια την ευτερίζει των ονείρων του. Από αυτήν αντρεύεται και φυσικά σύμβολο ελευθερίας καλεξικέραμα του καιρού. Την ψυχή του βουνού στηθεί και ολόρθη να αναστατώνει στις καρδιές μας που σπαρταρούν, κολυμπώντας το βαρύ αίμα της ελευθερίας. Η Νεμέτσκα είναι ο γεωφυσικός μαστός της παιδικής ηλικίας του. Τον ανέθρεψε με χρώματα αξίες τη σωματοποιή, τροφός ποιημάτων του, ατενίζοντας από τον Πιζάνιο τα φραστανά, αξιμέρωτα, ανταβιζένει Νεμέτσκα, μισοκριμένα στον κόρπο της. Μαγνητική βελόνη της καρδιάς του και της διαρκούς νοσταλγίας του. Είναι η Μέκκα του στον καιρό της βαβυλωνιακής εκμαλωσίας του στην Αθήνα. Προς αυτή γέρνει και κάνει την προσευχή του, βουνό προς κεφάλι στον ύπνο του. Φύλακας άγγελος, κολυμπούσα σε μια πράσινη θάλασσα, γράφει από φλέρες. Ο βουνό φύλακας με το δάκτυλο στη σκανδάλη της σοφής. Ενώ πολλές φορές ξυπνάς με μουσκεμένο μαξιλάρι και κοιτάς τον ουρανό προς τη μεριά της απαρηγόρητης γερασμένης πατρίδας. Πρωτοεμφανίστηκε με το πείμα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, βάλλοντας κατά των σκοτεινών δυνάμεων να εμποδίσουν τ' άλογο να δασκελίσει τους αιώνας, κουβαλώντας τη λάχιστη θυματωμένη φωνή του, κουβαλώντας έκτοτε και ο ίδιος τα αγκάθια του Γκαρθία στην καρδιά του για τους μετέπειτα μάρτυρες της ελληνικής αδερφοσφαγής της σκληρής δεκαετίας του 40. Από το πρώτο βήμα, από το πρώτο του πείμα παρόντος κόρπου και σύ ποιήση, εν αρχήν ο της ποιήσεως λόγος, σπονδύς την ποιήση, βρίσκει το σταθερό βηματισμό του και για τα 50 και πλέον χρόνια ποιητικής οδηπορίας και ευθύς εξ αρχής το κλειδί για τις καρδιές, απόλυτα όριμος και κύριος των εκφραστικών μέσων. Ποίημα άρτιο που συνηγορεί για όλα τα επόμενα. Η τίτλη συλλογών αλλά και ποιημάτων κατά κανόνα μονολεκτική. Προοικονομούν προσημένοντας τη λιτότητα και πυκνότητα ύφους. Λέξη δεν περισσεύει. Ποιήση με χωροκονικές συντεταγμένες για να γιώνεται η μνήμη και η ιστορία, υπομνημονίζοντας τα ματωμένα της κνάρια και να βρίσκουν τόπο η παραγματογνωσία, η ανθρωπογνωσία, η γνωζογνωσία του, η φλωρίδα και η πανίδα. Άνθρωποι, σπίτια, ζώα, όλα έχουν θέση. Τόπος κυρίως το αλανάκι του γενέθλιου χώρου. Εξακτηνούμενος όλη την περιμετρική της Ηπείρου, τη διαστέλνει σε Ήπειρο και με την έννοια της αυτάρκας με τρόπο του ξενιδωμού και του νόστου, αλλά και η πρωτεύουσα του βιοπορισμού, με σταθερή την αντιπαράθεση του άχρωμου και ασύμετρου αστικού βίου στη θεραπευτική παραμυθία του σύμμετρου λιτού και γεμάτου χρώματα κόσμου της ηπειρωτικής ενδοχώρας. Ένας άνθρωπος με ριζοκόμους αναμνήσεων, κατά μεσής της εποχής του, κατά μεσής του ταξιδιού Αθήνα Ήπειρος, μισός άνθρωπος, μισός διαδρομή και στη μέση άγριο μελισσιτυπωμένο. Η φύση δεν είναι απλώς διάκοσμος και ενώτη πηγή έμπνευσης, αλλά και πρωταγωνιστής ζωντανός οργανισμός. Την ανθρωπομορφοποιεί. Το βουνό μου με χιόνια στις κορφές του, τα μαλλιά του ξέφλεκα στον άμενο πνεμό. Είναι η αρχιτυπική μητέρα, η θεά φυτό που προστατεύει εξασφαλίζει και προνοεί για τους υπόλοιπους της. Φύση σολομικής ομορφιάς, μάγευμα η φύση και όνειρο. Εδώ η φύση βρήκε την καλή και γλυκιά της ώρα, της αυροπυλάκιο, κυβωτός γλωρίδας και πανίδας, διαπραγμάτευτο καταφύγιο θυραμάτων και θαυμάτων. Ο ποιητής αλγεί για τον παραφύση διασμό της, την υπερασπίζεται, άγρυπνος φύλακας του εθνικού δρυμού, του πάκινου ταμείου οξυγόνου. Γράφει, περπατά σε έρμες φορές και σε συνδετικό γρασίδι ανύποπτη για τους θησαυρούς της γης και τα περασμένα περιβόλια, μεγάλες ασφαλτοστρωμένες γρεφόροι. Είναι το πένθος της γης για τα καμένα δέντρα, τα χαμένα ποτάμια, τα λησμονισμένα περιβόλια. Η Εγνατία, μεγάλη πισωμένη τα πόπλακα στο κορμί της πίνου, καταργώντας ταπεινές διαδρομές. Οι αρκούδες που δεν γνωρίζουν από σήμανση πληρώνουν με αίμα την όρεξή τους για μαύρα ματώματα. Ποίηση έρχονται από εικόνες, ζωγραφίες και ντυμένες στο δέρμα, βουτυγμένες στα κόμματα του φθινοπόρου και της άνοισης, με τον πανταχού ενεδρεύοντα ανθρωπομορφισμό, αντίλαλοι από χαράδρες, από το σιγαλό ναλούρισμα του αθώου αόου, ήχη και από ερευνητισμικά πεδία της άγουρης νιώτης. Σε αντίστοιξη με τις οπλωτήσεις,
ακόμα σκάνε ξεχασμένες νάρκες από τον Εμβίλιο και τις αιματωμένες εικόνες που πολυματίζουν τις ανεπούλωτες πληγές, τις συνέπειες και τα πολλαπλά κατάγματα της παλιάς ιστορίας του Εμβιλίου με τη μνήμη συνεχώς να ανακυκλώνει. Ο τόπος που σε σκότωσαν βιώνει σε παπαρούνες, ντουφεκιά στο δάσο, βιώχνοντας πουλιά, ντουφεκιά στον ύπνο, σκορπίζοντας όνειρα, ντουφεκιά στη μνήμη, σκοτώνοντας συντρόφους. Τους κρεμασμένους με χοντρό σκηνή από τον πλάταμο της πλατείας και τον αγέρα να τους φέρνει τον έναν κοντά στον άλλον. Έτσι από μακριά να φαίνονται πως συνωμοτούν ή πως αγκαλιάζονται σπαρακτικά πριν χωρίσουν για πάντα. Λέξεις υποφαντημένες ή ξεχασμένες αναβαθίζονται στην εξακνιστική πολυβίδα της αγάπης του, τη λέξη πατρίδα. Η δίκα γυρίζει σε σαρκασμό και αυτοσαρκασμό γιατί τις αξίες της εποχής μας. Προσπερνώντας, γράφει την πλατεία με το κύκλο όνομα συντάγματος. Με τις οκτωκαρίες και τα χειροκροτήματα των πατρωμένων στα βυσκοτόπια των κηπέδων. Η λιτότητα, η έκπληξη, η πενιχτικότητα, η μεταδοτική νοσταλγία, η επιγραμματικότητα είναι αρετές αυτής της ποίησης και το παράδοξο εδώ και τα εκτενέστερα ποίηματα είναι επιγράμματα. Δεσπόζουσα η συνιστόσα του χρόνου που πολλαπλασιάζεται με την κλεψίδα της μνήμης. Με σταθερή προτίμηση το βιωμένο κομμάτι. Κανένα μέλλον πια δεν με βοητεύει. Το παρελθόν μου φτάνει και μου περισσεύει. Ενώ ο έρωτας περνάει σταθερά από το φύτρο του χρόνου. Η μνήμη μονίμως αναπαρματοδοτεί το παρελθόν, ορίζει το παρόν. Η στίχη σου όλη, ένας τόμος, μαχαιριά στο πλευρό της μνήμης. Εμβληματική η ζηλευτή αφιέρωση. Στη Μετσίνη με τους χρόνους της, Κωστή και Μιχάλη. Διάσπαρτα προς την Ιτάλια τη ηλικητής, οδόσημα για να μιλούνται στα μυστικά της τέχνης οι επίγονοι, μαθευόμενοι, κολλατώμενοι και προχωρημένοι. Ποίηση που αναπτύσσεται σε αλλεπάλληλες στρόβιλους του σκομμένου ποτάμι, το νόημα να υπερτηρίζει στον επόμενο στίχο με συνεχή διασκευισμούς και χωρίς τάξη, όπως ανάλογα στο πλήτο κύρου, χωρίς να διακρίνονται πουθενά σημάδια επεξεργασίας, όπως το τέλειο ρούχο, που δεν φαίνεται ούτε εσωτερικά η γραφή, γιατί έχει μοχθήσει γι' αυτό απείρως περισσότερο. Η φύση προνοούσε για τους υπηκόους της γράφης, και ο ποιητής περισσότερο για τους αναγνώστες για μας. Γέμισε στις παποθήκες για χειμώνες διαρκούς επιβίωσης. Δύο κουβέντες μόνο για το πεζογραφικό έργο του, το οποίο είναι εξίσου δυνατό και μεγάλο, και με καταπλήσει που στίχοι πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή της πρώτης συλλογής του, αφού εδώ πέρα στο μότο που διαβάσατε, έχουν την ίδια ισχύ με άλλους που δεν έχουν φτάσει πολύ βραβευμένοι και προβεβλημένοι της εποχής μας. Όφιλα να το πω. Η πεζογραφία του είναι σε δύο τουλάχιστον τόμους. Μία ιδέα θα σας δώσω, τα έχει πει ο ίδιος στη συνέντευξη που ήδη ακούσατε, με υπερκάλυψε. Είπαν ότι το διήγημα είναι φέτα ζωής. Ο Ξενόφιλος. Εδώ ο Τάσος Προφύρης πρόσφερε ολόκληρη ζωή ημερολόγιο νοσταλγίας, αλλαγμή ιδιωμάτων, εγκλωβίζοντας ήχους, χρώματα, φωνές, ό,τι όμορφο και δύσκολο πέρασε. Το πρόσφορο της ζωής του να χορτάσουν την πείνα τους όλοι οι πεινασμένοι για ομορφιά, δικαιοσύνη, φιλή, αγάπη και ποίηση. Με συμπαθητική μελάνη έγραψε στη γλώσσα των ονείρων, ζωγραφίζοντας με τα χρώματα της ψυχής στα λεξίτυλα, της παιδικής ηλικίας αμάρανης, το ανάγλυφο, πολιτισμικό, γεωγραφικό, ιστορικό, λαογραφικό του γενέθλιου πόλου του, αποτυπώνοντας το ίδιο και το μεγαλείο των ανθρώπων του, φυλάγοντάς το, όπως το πέθυκο κράτησε τη μορφή του αγέρα, ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί, το ίδιο τα λόγια φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου και ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί. Είναι όμως εδώ όλα όσα συγκράτησε πένα και η αγάπη του Τάσου Πορφύρη. Εμβολιάζοντας ταυτόχρονα όλους μας με τον ιό της νοσταλγίας και εμάς τους υπόλοιπους. Τα περισσότερα κληροδοτήματα που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα είναι οι πυρωτών ευεργετών. Πλάι σε αυτά υψώνεται και το κληροδότημα των σπιτιών, έτσι είναι ο τίτλος των συλλογή διηγημάτων του, Ευπατρίδη Εξεβάντου Υπήρου Τάσου Πορφύρη, του οποίου η αγάπη για τον τόπο του παρακοντίζει πίστες άλλες αγάπες,
τη παρηλάτη τη αγάπη για τον τόπο όλων των συγγραφέων και των ανθρώπων τη Σιβήρου, των Τρίλων, των Παραδιών, των Ματίνων. Όμορφη μέρα, όσοι πεθάναν το έχουν μετανιώσει, γράφει ο Σέξπιρ. Και διπλά θα το μετανιώσουν όσοι δεν διάβασαν τα όμορφα ποίηματα και τα πεζογραφήματα του Τάσου Κοφίδη. Τον ευχαριστώ που με επέλεξε στο πλευρό του για μια βραδιά.